μεγάλο κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας με επικεφαλή τον γραμματέα τον κύριο Λευτέρη Αρχινάκη και ο οποίος συνοδεύεται με τον κύριο Ποποδήμα Κώστα Κωνσταντίνο και τον κύριο Σκρέγα Κωνσταντίνο. Θα ήθελα να μιλήσουμε περισσότερο. Ο κύριος Ποποδήμος έχει το λόγο. Θα μας πει για το... Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση ουσιαστικά, γιατί πρόσκληση μας κάνετε για να έρθουμε ως κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο της περιοδίας που κάνουμε στη Βόρεια Ελλάδα, εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της ομιλίας που θα κάνει το Σάββατο ο πρόεδρος μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καταρχήν να πω ότι είναι πολύ ευχάριστο που μαζί μας είναι ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος, ο Λευτέρης Αργενάκης, που εχθές ήταν στην Κατερίνη και στην Κοζάνη. Σήμερα είναι στα Γρεβενά και το απόγευμα, από ό,τι ξέρω, θα είναι στην Καστοριά. Έχει πραγματικά σαρώσει τη Βόρεια Ελλάδα για να μεταφέρει το μήνυμα του Πρόεδρου και της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία. Ξεκινήσαμε μια περιοδία σήμερα το πρωί, επισκεφτήκαμε διάφορες επιχειρήσεις εδώ στο νομό. Μας έκανε πραγματικά έκπληξη το γεγονός ότι υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες είναι υγιείς και προσφέρουν αρκετές θέσεις εργασίας. Βέβαια, η περιοδία συνεχίζεται, δεν έχουμε σταματήσει. Γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολη μέρα. Σήμερα είναι Κυριακή και οι περισσότεροι είναι κλειστές, γι' αυτό δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε και πάρα πολλές επισκέψεις. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι είμαστε εδώ, δηλαδή με την παρουσία μας, πιστεύω ότι μεταφέρουμε το μήνυμα της αισιοδοξίας και εν ώψη αυτών που θα πει ο Πρόεδρος στην έκθεση, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι παρούσα και κοντά στα προβλήματα του πολίτη, είναι δίπλα στον πολίτη και προσπαθεί με κάθε τρόπο αυτά και να τα μεταφέρει κεντρικά στην εξουσία, έτσι ώστε ο Πρόεδρος μας να μπορέσει να κάνει ένα πρόγραμμα, να καταρτήσει ένα πρόγραμμα για να αντιμετωπίσουμε αμέσως την επόμενη μέρα που θα γίνουμε κυβέρνηση τα κοινωνικά προβλήματα και να δώσουμε λύσεις σε αυτά. Και πιστεύω να μην κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα, να μην κάνουμε δηλαδή τα ίδια λάθη συνεχώς. Γι' αυτό και ερχόμαστε κοντά στον κόσμο, γι' αυτό είμαστε σε επαφή μαζί σας και θέλουμε και τη δική σας αρρωγή και τη δική σας συμπαράσταση στη μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ανατραπεί αυτό το κακό κείμενο που υπάρχει αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ και πολύ σύντομα να έχουμε εκλογές και να γίνουμε κυβέρνηση. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Είμαστε ανοιχτοί σε συζήτηση και σε ερωτήσεις και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Σκρέκα. Καταρχήν, να ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου την πρόσκληση από τον Πρόεδρο της Ομαχιακής Επιτροπής των Γρεβενών. Τα Γρεβενά είναι ένας νομός ο οποίος δυστυχώς είναι ένας νομός ο οποίος είναι φτωχός. Οι άνθρωποι περνάνε δύσκολα. Ένας νομός ο οποίος στηρίζεται κυρίως στον αγροτικό κτηνοτροφικό τομέα. Ένας νομός όπου πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα, γιατί η ελληνική οικογένεια και τα ελληνικά οικογένεια που ζουν εδώ αντιμετωπίζουν τα προβλήματα σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εγώ προέρχομαι από ένα νομό γειτονικό, εκλέγομαι στο νομό Τρικάλου. Βλέπω πολλά προβλήματα εδώ στους ανθρώπους από την επικοινωνία που είχαμε, τα οποία μοιάζουν με τα προβλήματα των πολιτών στην περιοχή όπου εκλέγομαι, στη δικιά μου την εκλογική περιφέρεια. Και αυτό μας γεμίζει ευθύνη για την επόμενη μέρα. Εχθές ακούσαμε τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Τσίπρα, σε άλλη μία θεατρικού τύπου ομιλία, την Τρίτη από το 2015 και μετά, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με αφορμή τα εγγένεια της έκθεσης. Και για άλλη μια φορά, δυστυχώς, είδαμε με στενοχώρια, με ανησυχία και με προβληματισμό έναν άνθρωπο ο οποίος με λόγια του αέρα, με γενικές υποσχέσεις, προσπάθησε να διαχειριστεί με επικοινωνιακό τρόπο τα σοβαρά και πραγματικά προβλήματα όμως που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια. Μίλησε για ανάπτυξη, ανέφερε ότι ήρθε η ανάπτυξη στη χώρα, όταν όλοι γύρω μας, αν κοιτάξουμε, βλέπουμε όχι μόνο να μην έχει έρθει η ανάπτυξη έτσι όπως τη θέλουμε σε όλους τους πολίτες, αντίθετα τα προβλήματα μέρα με τη μέρα να γίνονται περισσότερο δύσκολα. Είδαμε για παράδειγμα τα τελευταία στοιχεία σε ό,τι αφορά τα εισοδήματα τα οποία δηλώθηκαν από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και είδαμε ότι τα εισοδήματα το 2016 είναι μειωμένα κατά 25% σε σχέση με το 2015. Ύστερα από μια πολιτική η οποία εκτόξευσε τους φόρους
και διόγκωσε υπέρμετρα τις εισφορές, με αποτέλεσμα σήμερα όποιος επαγγελματίας, όποιος αγρότης, όποιος κτηνοτρόφος έχει απομείνει και έχει επιβιώσει τις κρίσεις, σήμερα να κινδυνεύει και αυτός να εγκαταλείψει το επαγγελμά του. Αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει. Ανάπτυξη με φόρους δεν γίνεται. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει πει επανειλημμένα. Προτεραιότητα της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη μέρα θα είναι η μείωση των φόρων, η μείωση των εισφορών και η στήριξη της Ελλάδας, του μόχθου και της δημιουργίας. Η Ελλάδα θα βγει από το πρόβλημα μέσα από την προσπάθεια των ανθρώπων και μέσα από το μόχθο των Ελλήνων. Κανείς δεν πρόκειται να έρθει εδώ να λύσει τα δικά μας προβλήματα. Για να το κάνουμε αυτό όμως πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Και μια κυβέρνηση δεν τους βοηθάει όταν αυξάνει τους φόρους και αυξάνει τις υπερβαρύνσεις. Να θυμίσω πολύ σύντομα την αύξηση του ΦΠΑ ακόμα και στο σανό, στα αγροτικά εφόδια, ακόμα και στο άχυρο που τρώνε τα ζώα, την αύξηση φόρου στο κρασί, που χθες μετά από ένα χρόνο, και ενώ εμείς λέγαμε τα λάθος, ήρθε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για άλλη μια φορά να αναγνωρίσει το λάθος του, μετά τις αυταπάτες, τώρα αναγνωρίζει και τα λάθη τα οποία κάνει καθημερινά, και υποσχέθηκε, και περιμένω να το δούμε, ότι θα μειώσει αυτό το φόρο, αύξησε τις εισφορές, όπως είπε, και τους φόρους, σε ό,τι κυκλοφορεί και ό,τι αναπνέει γύρω μας. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, κάθε μέρα μέσα από αυτές τις επαφές που κάνουμε εμείς, μέσα από αυτήν την επικοινωνία με τις παραγωγικές τάξεις, μεταφέρουμε το μήνυμα και με βάση αυτά τα ακούσματα τα οποία έχουμε και με τη γνώση των προβλημάτων που σήμερα ταλανίζουν τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν και πασχίζουν για την ελληνική οικονομία, συστήνεται και εκπονείται ένα πρόγραμμα και ένα σχέδιο της επόμενης ημέρας, το οποίο θα φέρει πραγματικά ξανά την ελπίδα στον Έλληνα και το χαμόγελο που σήμερα η αλήθεια είναι ότι έχει χαθεί.